Η Σέρα Expo είναι γεγονός και φέτος είναι καλύτερη από κάθε άλλη χρονιά. Στη Σέρα Expo, εκτός από τις επιχειρήσεις, σεραϊκές και μη, συμμετέχουν και οι Δήμοι του Νομού. Εκτός από τον Δήμο Αμφίπολης, ο οποίος τα τελευταία χρόνια επιθητεί Αστέριου Φρασταλή, δεν συμμετέχει. Ο Δήμος Σερών στο δικό του περίπτερο έχει εξειδικευμένο χαρακτήρα και αυτός είναι η ποδηλασία και ο ποδηλατικός τουρισμός. Έχουμε στήσει ένα πολύ ωραίο περίπτερο, το οποίο έχει μάλιστα και ένα εξειδικευμένο χαρακτήρα φέτος. Έχουμε βάλει μέσα το Bike City στο πρόγραμμα, το οποίο στηρίζει την ανάπτυξη της ποδηλασίας στην πόλη, έτσι ώστε να γίνει και προορισμός η πόλη μας ως ένας τουριστικός προορισμός για ποδηλάτες και από την Ελλάδα και από το εξωτερικό. Φυσικά βέβαια δεν είναι μόνο το κομμάτι αυτό, παρουσιάζονται όλα τα έργα του Δήμου Σερών, όλες οι υπηρεσίες και όλοι οι φορείς του Δήμου Σερών. Θα δείτε από τα φυλάδια τα καινούργια που έχουμε βγάλει για τον τουρισμό, έχουμε βγάλει καινούργιες παρουσιάσεις με το καινούργιο βίντεο το διαφημιστικό για το Δήμο Σερών. Παρουσιάζεται η εταιρεία ΕΔΕΙΑΣ με όλα τα καινούργια της προγράμματα, όλες τις, τα νέα προγράμματα για την υλοποίηση, ειδικά με τα πολλά εκατομμύρια από ό,τι ακούμε και εμείς θα γίνουν για τις υδροδοτήσεις. Παρουσιάζεται επίσης η ΚΕΔΙΣ με τα δικά της τα προγράμματα, το ΔΙΠΕΘΕ και όλες οι υπηρεσίες που έχουν κάτι να προσφέρουν. Ειδικά φέτος έχουμε και το κοινοκομείο μαζί μας, γιατί το Τμήμα Τουρισμού ανήκει στην αγροτική ανάπτυξη, παρουσιάζονται και οι δράσεις του κοινοκομείου. Έχουμε φυλάδια, καινούργια φυλάδια, τα οποία εξηγούν όχι μόνο στους ενήλικες, αλλά και στα παιδάκια, περιπατητικές διαδρομές, όπου μπορούμε να κάνουμε τα πόδια, με το ποδήλατο, ποδηλατικές διαδρομές. Είναι κάτι το οποίο έλειπε από τους χάρτες, το προωθήσαμε φέτος και ελπίζουμε να έχουμε μεγάλη ανταπόκριση, γιατί τα παιδάκια ενδιαφέρονται και ρωτάνε για το συγκεκριμένο θέμα, γιατί πολλά παιδάκια κάνουν ποδήλατο, πολλά παιδάκια πάνε περιπατητικές διαδρομές και με τους γονείς τους. Επίσης έχουμε φυλάδια των προσκυνηματικών διαδρομών, δηλαδή τα μοναστήρια μας, τα οποία μπορεί να επισκεφτεί κάποιος ο οποίος θα έρθει στην πόλη μας. Και όλα αυτά πιστεύουμε ότι θα προσδώσουν ένα πολύ ωραίο χαρακτήρα στο Δήμο μας. Ενδιαφέρεται, ο κόσμος παίρνει φυλάδια. Πάρα πολλά, πάρα πολλά. Ειδικά το πρωί τα παιδάκια παίρνουν πάρα πολλά. Και το απόγευμα βεβαίως οι ενήλικες όπου σταματάνε για να πάρουν τα φυλάδια τα οποία έχουμε προς διάθεση. Έτσι, ο αντίκτυπος που λαμβάνετε, ποιος είναι, ξέρουν πολλά πράγματα για τις Σέρες, δεν ξέρουν ακόμα. Αυτό που αντιλαμβανόμαστε είναι ότι ενώ ξέρουν, δεν τα έχουν τοποθετήσει σωστά στο μυαλό τους. Δηλαδή, οι διαδρομές που χαρτογραφήσαμε είναι πολύ πιο εύκολες και λένε «Α, έχουμε πάει και εκεί», αλλά δεν ξέραμε ότι είναι εκεί. Οπότε ενημερώνονται και τοποθετούν σωστά τα δεδομένα στα κουτάκια του μυαλού τους. Μέσα στο περίπτερο του Δήμου Σερών, ξεχωριστή θέση έχει η ΔΕΙΑΣ. Οι εργαζόμενοι με φυλάδια ενημερώνουν μικρούς και μεγάλους για τα έργα της ΔΕΙΑΣ, αλλά και τα οικονομικότερα τιμολόγια που αφορούν ασθενέστερα οικονομικά συμπολίτες μας. Να ξέρει ο κόσμος να ενημερώνεται για το νερό, για τα έργα που γίνονται εδώ πέρα. Έρχονται. Εννοείται. Το οποίο έχει μέσα τα κοινωνικά τιμολόγια. Οπότε, δηλαδή, αν θέλει κάποιος να πάρει κάποιες πληροφορίες για τη δημοτική επιχείρηση, μπορεί να σας ρωτήσει. Εννοείται. Ό,τι θέλει. Τα παιδάκια εδώ πέρα από τα σχολεία έρχονται. Βλέπουν σε πρώτη φάση εδώ πέρα τη μακέτα που έχουμε κάνει φέτος. Και τους ενημερώνουμε για τον κύκλο της ζωής του νερού. Και με πρωτοβουλία του Προέδρου μας, του κύριου Χαλκιόπουλου, διοργανώνονται και εκδρομές. Έχουν ήδη πάει παιδάκια από διάφορα σχολεία στο δηληστήριο και στο βιολογικό καθαρισμό για να δούνε λίγο και από κοντά πώς λειτουργεί και τα έργα που γίνονται. Άρα, πάρα πολύ σημαντικό, μπορούν να σταματήσουν όλοι να πάρουν κάποιες πληροφορίες. Εννοείται και νεράκι επίσης, όποιος θέλει να ξεδιψάσει. Ένα από τα ομορφότερα περίπτερα, αυτό του Δήμου Εμμανουήλ Παπά. Ένα περίπτερο το οποίο επισκέπτονται εκατοντάδες κόσμου για να θαυμάσουν από κοντά τα προϊόντα που παράγονται στο Δήμο Εμμανουήλ Παπά, πολλά εκ των οποίων δεν γνωρίζουν πως είναι σεραϊκά, όπως επίσης ενημερώνονται και για τους τουριστικούς προορισμούς. Ερχόμενοι στην έκθεση θα δουν το καλύτερο περίπτερο της έκθεσης. Φτιάχτηκε με πολύ μεράκι. Εδώ θα δείτε προϊόντα από ντόπιους παραγωγούς. Θα δείτε προϊόντα που μπορεί να μην ξέρατε καν ότι υπάρχουν, όπως κρόκο σερών από τον νέο σκοπό, τρούφες, μαρμελάδες, μέλια και πάρα πολύ ωραίους προορισμούς. Για εκδρομές όπως το μοναστήρι του προφήτη Ηλία, όμως και δραστηριότητες για μικρούς και μεγάλους, όπως το κοπελατοδρόμιο στο Πεθελινό, η αερολέσχη και θύστερα πευτική πασία και πάρα πολλά άλλα. Άρα δηλαδή εδώ μπορεί κάποιος να έρθει και να δει από τα προϊόντα μέχρι
να του κάνετε προτάσεις για το τι μπορεί να δει, τι μπορεί να κάνει. Βεβαίως, βεβαίως. Να γνωρίσει το Δήμο, τους παραγωγούς μας, τα προϊόντα μας. Είναι ένα περίπτερο το οποίο είναι πάρα πολύ καλοφτιαγμένο. Οπότε θέλω να μου πείτε, ναι, τι σας λέει ο κόσμος όταν έρχεται, αν σταματάει, με κερδίζει το ενδιαφέρον. Ακούμε τα καλύτερα, γιατί πραγματικά έχει γίνει με πολύ μεράκι και αγάπη. Νομίζω ξεχωρίζει και από τα υπόλοιπα. Εντάξει, δεν μπορώ να είμαι αντικειμενική. Το αγαπάω και γι' αυτό μιλάω έτσι. Και πραγματικά αξίζει όλοι να το επισκεφθούν. Ο τουριστικότερος δήμος του νομού δεν θα μπορούσε να είναι άλλος από το Δήμο Συνδικής, ο οποίος σε κάθε έκθεση έχει να επιδείξει τις ομορφιές του, που είναι πολλές. Μπέλες, πορόια, οχυρό ρούπελ και φυσικά Κερκίνη. Οι προορισμοί στο Δήμο Συνδικής είναι γνωστοί πλέον, είναι διάσημοι, είναι πανέμορφοι, μπορούν να κάνουν τα πάντα σε εμάς. Για πείτε μας, πού μπορούμε να πάμε μια Κυριακή που θα έρθουμε στο Δήμο Συνδικής? Για ποιο λόγο θέλετε να έρθετε? Θέλετε να έρθετε για να φάτε, θέλετε να δείτε, να πάτε σε ένα μοναστήρι? Μπορούμε να τα συνδυάσουμε όλα. Ναι, οι αποστάσεις είναι σχετικά μικρές. Εξαρτάται και το επίπεδο που θέλετε να διεισδύσετε μέσα. Οπότε, σε αυτά. Δηλαδή, κάποιος ξεκινάει το πρωί και μπορεί να κάνει μια βόλτα στα πορόγια για να φάει εκεί. Μπορεί να πάει στο ρούπελ. Μπορεί να πάει στο ρούπελ, μπορεί να κάνει ξενάγηση στο χειρό μέσα, που υπάρχουν με επικοινωνία με το στρατό. Έχουμε το θρησκευτικό τουρισμό. Μπορεί να πάει στο Κρητοχώρι. Μπορεί να περάσει πηγαίνοντας στις σημαντικές πηγές Σιδηροκάστρου και Αγκίστρου από τη θερμοπηγία, από το Παλαιτολογικό Μουσείο που έχουμε εκεί. Γενικά, να κάνουμε τον γύρο της Λίμνης και να καταλήξουμε να πάμε κάπου πάρα πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία μπορείτε να φάτε. Έχουμε τα βουβαλίσια προϊόντα που είναι διάσημα στο Πανελλήνιο, τα βουβαλίσια προϊόντα της Κερκίνης. Οπότε είναι ο κατάλληλος προορισμός για μια ημερήσια εκδρομή για τους ΣΕΡΕΣ. Μπορούν, ξαναλέω, να κάνουν τα πάντα. Από τα παιδάκια μπορούν να κάνουν, να κάνουν ποδηλασία, μπορούν να κάνουν κοπηλασία, μπορούν να κάνουν βαρκάδα στη λίμνη Κερκίνη, μπορούν να δουν τα πουλιά. Είναι πανέμορφος ο προορισμός. Μπορούν να μάθουν επίσης μαζί με αυτό. Γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό. Μαζί με την εκδρομή να μπορούμε να συνδυάσουμε και τη γνώση. Παίρνουν υλικό από εδώ, Έρχονται πάρα πολλά. Και το ωραίο είναι ότι έρχονται πλέον με τις σχολικές εκδρομές. Έρχονται και παιδάκια τα οποία βλέπουν, μπαίνουν στο Παλαιτολογικό Μουσείο ή στο Χειρά του Ρούπελ και τα συζητάνε μετά στο σχολείο και τα μαθαίνουν. Είναι πολύ όμορφα. Με πολλά τουριστικά σημεία και κορονίδα τον αρχαιολογικό χώρο της Δερπνής και ο Δήμος Βυσσαλτίας κερδίζει τα βλέμματα επισκεπτών, οι οποίοι φροντίζουν και φεύγουν με ενημερωτικό υλικό από την έκθεση, προκειμένου να ενημερωθούν για τον Δήμο και να τον επισκεφθούν το συντομότερο δυνατό. Όπως βλέπετε και εσείς, τοπικά προϊόντα, κρασιά, βιολογικά φυσικά όλα, γενικώς εδέσματα της περιοχής μας. Προϊόντα τα οποία βγάζουν οι παραγωγοί. Ακριβώς, προϊόντα των παραγωγών. Τον πρωτογενή τομέα. Ακριβώς, ακριβώς. Διαφημίζουμε τα προϊόντα μας και ταυτόχρονα και το πολιτιστικό κομμάτι, θα λέγαμε, του Δήμου. Οπότε βρίσκουμε πληροφορίες για το τι μπορούμε να επισκεφθούμε, τις δράσεις του Δήμου. Βεβαίως, για όλα τα δρόμενα του Δήμου, για το πολιτιστικό κομμάτι, όπως ανέφερα, της Νιγρίτας που αποτελεί έδρα του Δήμου, αλλά και των κοντινών ενωτήτων του Δήμου μας. Πρωτοστατεί ο αρχαιολογικός χώρος της Τερπνής, λαογραφικό μουσείο και το πηγάδι της Γερακίνας, έντυπο υλικό, έρχονται σχολεία, ενημερώνονται. Παίρνουν υλικό τα σχολεία? Βεβαίως, οι καθηγητές τους. Είναι κάτι ειδικά, όπως σας είπα, ο αρχαιολογικός χώρος, που είναι ο δεύτερος χρόνος ανάδειξης και εργασιών ανασκαφών επάνω στη θέση Παλαιόκαστρο, η οποία είναι 5 χιλιόμετρα από την Τερπνή. Είναι κάτι καινούριο και τα παιδιά ενδιαφέρονται, οι εκπαιδευτικοί επίσης, και αναμένουμε προσέλευση επισκεψιμότητας. Σπήλαιο Αλιστράτης και ποταμός Αγκίτης σημαίνουν Δήμος Νέας Ζύχνης, και όσοι επισκεφθούν το περίπτερο του Δήμου Νέας Ζύχνης θα θαυμάσουν και θα ενημερωθούν από κοντά για τα πιο όμορφα και πολυσύχνα στα σημεία του Δήμου, αλλά και για τους παραγωγούς της περιοχής που παρουσιάζουν τα μοναδικά και νόστιμα προϊόντα τους. Είναι η 7η συνεχή χρονιά που ο Δήμος Νέας Ζύχνης αποφάσισε να συμμετέχει στην πολύ επιτυχημένη έκθεση της ΕΡΕΞΠΟ. Διαθέτουμε πάρα πολλούς παραγωγούς από τοπικά προϊόντα. Φυσικά η κορονίδα είναι το σπήλαιο Αλιστράτης, όπου δίνουμε εκδοτικά κουπόνια στους επισκέπτες. Αλλά έχουμε και πάρα πολλούς παραγωγούς, τόσο από την Αλιστράτη, από τη Ζύχνη, από το Γάζωρο. Εκθέτουμε το μέλι, το παραδοσιακό του λουμπάκι, το γλύκισμα, εκθέτουμε τα ρεβίθια, εκθέτουμε τα φασόλια, τα κρασιά μας, τα χήνι, αρωματικά φυτά από το θολό,
και κρασιά από το Γάζωρο. Είναι μια ολοκληρωμένη πρόταση. Ο Δήμος μπορεί να παράγει πάρα πολλά προϊόντα, αγροτικά προϊόντα και κτηνοτροφικά, και είμαστε πάρα πολύ περήφανοι που μπορούμε να βοηθήσουμε τους επαγγελματίες αλλά και τους αγρότες της περιοχής να εκθέσουν τα προϊόντα τους στη ΣΕΡ Expo. Για το σπήλαιο της Αλιστράτης. Το σπήλαιο της Αλιστράτης έχει ανωδική πορεία. Μας βοήθησε πάρα πολύ η εγκατάσταση του ρομπότ ξεναγού Περσεφόνη, το οποίο είναι το μοναδικό σπήλαιο στον κόσμο που έχει ρομποτική ξενάγηση και μπορεί να ξεναγεί σε 33 διαφορετικές γλώσσες, και μία από αυτές είναι και τα αρχαία ελληνικά. Φυσικά βοήθησε και η επαναλειτουργία του τουριστικού τρενάκι στον ποταμό Αγκίτη, ότι πάρα πολλοί λιλιπούτοι και μη επισκέπτες μπορούν να περιηγηθούν σε διάρκεια μια μισή ώρα στο φαράκι του ποταμού Αγκίτη. Ρωτάνε γι' αυτά οι επισκέπτες. Φυσικά ρωτάνε. Κάποιοι έχουν έρθει παλιότερα και θέλουν να ξανάρθουν για να δουν το ρομπότ Περσεφόνη, αλλά και να περιηγηθούν με το τουριστικό τρενάκι στο φαράκι του ποταμού Αγκίτη. Ο Δήμος Ηράκλειας με το δικό του περίπτερο στη ΣΕΡ Expo, και σε αυτό παρουσιάζονται οι ομορφιές του Δήμου, αλλά και πολλές δραστηριότητες που μπορεί να κάνει όποιος επισκεφθεί τα χωριά του Δήμου Ηράκλειας. Στολίδι για το Δήμο Ηράκλειας, η λίμνη Κερκίνη και ο μοναδικός λιθότοπος. Στο στάντ έρχεται και βλέπει τις αφίσες μας που έχουμε για το τι έχει ο Δήμος Ηράκλειας, τη λίμνη Κερκίνη, τις εμπροπανήγυρες, τα τοπικά προϊόντα που έχουμε στο Δήμο μας, τους εμπόρους, τα καταλύματα. Έχουμε πάρα πολλά πράγματα που μπορεί να δει ένας άνθρωπος. Οπότε δηλαδή εκτός από την Ηράκλη και τα πανηγύρια της, ο υδροϊβιότοπος λίμνης Κερκίνης είναι ένας προορισμός. Είναι το στολίδι του Δήμου μας, είναι ένας εξαιρετικός προορισμός, και όποιος έρθει σε οποιαδήποτε ηλικία μπορεί να δει και να κάνει πάρα πολλά πράγματα. Έχει πάρα πολλά καταλήματα στο Δήμο Ηράκλειας, έτσι για να μπορεί ο κόσμος να έρθει διήμερα. Βεβαίως, έχει στο χωριό Λιθότοπο, έχει και στο χωριό Χρυσοχώραφα πάρα πολλά καταλήματα, και τα καταλήματα αυτά επίσης προσφέρουν δραστηριότητες γύρω από τη λίμνη και μπορούν και παιδιά και ενήλικες να πάρουν μέρος σε ό,τι τους ενδιαφέρει. Έρχονται, παίρνουν υλικό από εδώ για το Δήμο Ηράκλειας για να μάθουν πράγματα. Πάρα πολύ, και τα σχολεία που πέρασαν από εδώ σταμάτησαν τα παιδιά με τους δασκάλους και τους καθηγητές, και ο κόσμος ενδιαφέρεται να μάθει. Πολλοί ήδη έχουν έρθει στο Δήμο Ηράκλειας, στη λίμνη Κερκίνη.